Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω ένα ακόμα βράδυ Παρασκευής σε ένα ακόμα επεισόδιο των Παράλληλων Μονολόγων. Είμαι η Κατερίνα και αυτό είναι το κανάλι μας, η 7Arts, στο οποίο μπορείτε να κάνετε subscribe και κλικ στο καμπανάκι και στο λογότυπο ώστε να ενημερώνεστε για κάθε καινούριο μας επεισόδιο, για κάθε καινούρια εκπομπή της 7Arts. Το έργο με το οποίο λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ο Αίαντας του Σοφοκλή. Η συγκεκριμένη τραγωδία αποτελεί ένα μέρος της τριλογίας Αίαντας, Τεύκρος και Ευρυσάκης. Γράφτηκε γύρω στο 450 με 440 π.Χ. και είναι η παλαιότερη τραγωδία του Σοφοκλή. Τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται στη συγκεκριμένη τραγωδία είναι ο Αίαντας, ο κύριος ήρωας, ο Οδυσσέας, η θεά Αθηνά, η Τέκμησα, σύζυγος του Αίαντα, ο Τεύκρος, αδερφός του ήρωα, ο Αγαμέμνων, ο Μενέλαος και ένας αγγελιαφόρος. Και φυσικά ο χορός αποτελούμενος από τους Σαλαμίνιους ναύτες. Ποιος ήταν λοιπόν ο Αίαντας? Ο Αίας από το ρήμα Εάζω που σημαίνει θρηνό. Ο Αίαντας ήταν ο μυθικός βασιλιάς της Σαλαμίνας, γιος του Τελαμόνα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο κύριους, από τους σπουδαιότερους ήρωες κατά τη διάρκεια του Τροϊκού Πολέμου. Μετά το θάνατο του Αχιλλέα, τα όπλα του αποφάσισαν οι Αχαιοί να τα δώσουν τιμητικά στον Οδυσσέα. Ένα γεγονός το οποίο πραγματικά εξόργησε μέχρι ακραίου σημείου τον Αίαντα, ο οποίος ένιωσε υποτιμημένος και δικαίως αδικημένος. Αυτό το οποίο λοιπόν πραγματεύεται η τραγωδία του Σοφοκλή είναι οι τελευταίες στιγμές του ήρωα και η τραγική μεταστροφή της μοίρας του μέσα από την ανάδειξη σκοτεινών πτυχών της προσωπικότητάς του, οι οποίες αναδείχθηκαν μέσα από τον τεράστιο θυμό που του προκάλεσε αυτή η απόφαση των Αχαιών να δώσουν τα όπλα του Αχιλλέα στον Οδυσσέα. Μέσα στην τραγωδία θα δούμε τον Αίαντα, έχοντας τρελαθεί πάντα με τα τεχνάσματα της θεάς Αθηνάς, να θέλει να εκδικηθεί τους Αχαιούς, να θέλει να τους σκοτώσει και αντί για αυτούς να επιτίθεται σε ένα κοπάδι από πρόβατα που βρίσκονταν στο στρατόπεδο που είχαν κατασκηνώσει οι Αχαιοί. Και έπειτα βλέπουμε τον ήρωα ταπεινωμένο να αποφασίζει και να οδηγείται στην αυτοκτονία του. Η συγκεκριμένη τραγωδία του Σοφοκλή πραγματεύεται τις τελευταίες στιγμές του ήρωα, στις οποίες ο θεατής παρακολουθεί μία τραγική μεταστροφή στη μοίρα του αλλά και στην προσωπικότητά του, αποτέλεσμα του τεράστιου θυμού που είχε εξαιτίας της απόφασης των Αχαιών να δώσουν τα όπλα του Αχιλλέα στον Οδυσσέα. Θα δούμε τον ήρωα να χάνει τα λογικά του με τα τεχνάσματα της θεάς Αθηνάς και αντί να δολοφονήσει τους Αχαιούς, τους οποίους θεωρεί υπαίτιους για αυτή την αδικία, να επιτίθεται σε ένα κοπάδι από πρόβατα. Και έπειτα τον βλέπουμε επανερχόμενος να συνειδητοποιεί τι έχει κάνει και να στρέφεται προς την απόφαση να αυτοκτονήσει. Ως τοποθεσία του έργου, ορίζεται το στρατόπεδο των Αχαιών, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει σε μία ακτή της Τροίας και με τη σκηνή του Αίαντα να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του στρατοπέδου. Στον πρόλογο βλέπουμε τον Οδυσσέα να στέκεται ακριβώς έξω από τη σκηνή του Αίαντα, ακριβώς τη στιγμή που ο Αίαντας έχει δολοφονήσει το κοπάδι με τα πρόβατα. Εκείνη τη στιγμή βλέπουμε και τη θεά Αθηνά από το σημείο του θεολογίου, όπως είχαμε πει στα πρώτα επεισόδια, τα τμήματα του θεάτρου, η οποία είναι ορατή από τους θεατές
Και τη βλέπουμε λοιπόν να αποκαλύπτει στον Οδυσσέα ότι ήταν δικό της τέχνασμα να θολώσει το μυαλό του Αίαντα, ώστε να προβεί σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Η Αθηνά καλεί τον ήρωα να βγει από τη σκηνή του και εκείνος εξέρχεται θριαμβολογώντας, διαπράττοντας για άλλη μια φορά ύβρι απέναντι στους θεούς, θεωρώντας τον εαυτό του σπουδαίο και μεγαλειώδη. Αμέσως μετά έρχεται η Πάροδος και έχουμε το χορό, ο οποίος είναι αποτελούμενος από τους Σαλαμίνιους ναύτες, να εμφανίζεται στη σκηνή φανερά συγχυσμένος για αυτά που φημολογούνται να έχουν συμβεί. Τότε βγαίνει και η Τέκμησα, η σύζυγος του Αίαντα, η οποία επιβεβαιώνει τις φήμες για τα όσα έχουν συμβεί εκείνο το βράδυ. Για το ότι ο Αίαντας δηλαδή έχασε τα λογικά του και όρμησε μανιασμένο στο κοπάδι με τα πρόβατα. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε το χορό φανερά φοβισμένο να θέλει να αποχωρήσει από τη σκηνή. Βλέπουμε λοιπόν την Τέκμησα να διηγείται τα όσα συνέβησαν από εκείνη τη στιγμή που ο Αίαντας επανέκτησε τα λογικά του και συνειδητοποίησε τα πεπραγμένα του. Ο χορός τώρα θα βρει τον Αίαντα να στέκεται μόνος ανάμεσα στα σφαγμένα ζώα και εκεί θα ακολουθήσει ένα θρηνητικό άσμα, ένα άσμα από τον ήρωα το οποίο έχει να κάνει με την τραγική μοίρα και τη δυστυχία του. Ο ήρωας στέκεται μόνος, συντετριμμένος, παρόλα αυτά νυφάλιος. Ή πρέπει με τιμή να ζει ένας άντρας ή πρέπει να πεθαίνει με τιμή. Με αυτή τη φράση ο Αίαντας θα επισφραγίσει την απόφασή του να δώσει τέλος στη ζωή του. Βλέπουμε την Τέκμησα και το χορό να προσπαθούν να τον μεταπίσουν, ο Αίαντας όμως είναι αμετάκλητος. Στο τρίτο επεισόδιο της τραγωδίας θα δούμε τον Αίαντα σε μια ίστατη προσπάθεια να συμφιλειωθεί με τον εαυτό του και με τα γεγονότα. Τον βλέπουμε να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην απόφασή του να τερματίσει τη ζωή του και στο να συμφιλειωθεί με τους Αχαιούς. Τον βλέπουμε λοιπόν να αποφασίζει να συμφιλειωθεί με τους Αχαιούς και να μπήξει το ξύφος του στη γη. Στο τέταρτο επεισόδιο και μετά την εμφάνιση ενός αγγελιαφόρου που φέρνει δυσμενή μαντάτα, το σκηνικό θα αλλάξει ολοκληρωτικά και έχουμε τον ήρωα μόνο του σε μία ερημική τοποθεσία να μπήγει το ξύφος του στη γη και να αυτοκτονεί έπειτα από έναν σπαρακτικό μονόλογο. Στη συνέχεια βλέπουμε τη σύζυγό του την Τέκμησα να εμφανίζεται επί σκηνής και να ανακοινώνει το θάνατο του ήρωα. Ακολουθεί θρήνος με τη συμμετοχή του αδερφού του, του Τεύκρου, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε μία πολύ δύσκολη θέση, να ζητήσει την, όπως πρέπει σε έναν ήρωα, τη μυτική ταφή του. Και τον βλέπουμε να έρχεται σε έναν αγώνα λόγου με το Μενέλαο, ο οποίος αρνείται να πραγματοποιήσει αυτή την ταφή στον Αίαντα. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται και ο Ευρυσάκης, ο γιος του Αίαντα, ως ηκέτης προσφέροντας τούφες από τα μαλλιά του για να μπορέσει να ταφεί ο πατέρας του με την τιμή που του αξίζει. Βλέπουμε και τον Αγαμέμνονα, ο οποίος εμφανίζεται για άλλη μια φορά ανάξιος των όσων πρεσβεύει, μικρόψυχος και εκδικητικός, να αρνείται την ταφή του Αίαντα και την λύση της τραγωδίας έρχεται να δώσει ο Οδυσσέας, ο οποίος με την επιχειρηματολογία του θα αποκαταστήσει την ισορροπία και τη δικαιοσύνη. Η έξοδος της τραγωδίας γίνεται με το χορό που οδηγεί τον ήρωα στην ταφή του. Είναι μέσα στην έξοδο ενσταλάζει και ολόκληρο το νόημα της τραγωδίας για το πόσο αβέβαιη είναι τελικά και πόσο μεταβλητή η ζωή των ανθρώπων. Ο Αίαντας λοιπόν, ένας μοναχικός ήρωας που σε όλη του την πορεία επιβεβαιώνει με το συμβολισμό αυτό τη μοναξιά της ανθρώπινης φύσης. Ένας ήρωας που για να οδηγηθεί στην αυτογνωσία έπρεπε να διαπράξει την ύβρη ώστε να ξεκολλήσει από πάνω του τη μεγαλειώδη ιδέα που είχε για τον εαυτό του και να αποδεχτεί
τη μοίρα του, τη μοίρα που άρμοζε στις ευγενικές ποιότητες του ηρωισμού του. Στη συνέχεια, αγαπημένοι μου φίλοι, θα παρακολουθήσουμε το μονόλογο του Έαντα από τη θεατρική ομάδα Κυψέλης υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Όλγας Γιώτη. Χρόνος, ο μακρός και ο αναρρύθμιτος φανερώνει όσα δεν εφανερώθηκαν και αφού φανερωθούν, τα κρύβει. Τίποτα δεν είναι απροσδόκητο. Λυγίζει και ο αφόρητος όρκος και ο αλήγιστος νους, έτσι κι εγώ. Τότε που ήμουν σκληρός σαν το βαμμένο σίδερο, ακούγοντας αυτή τη γυναίκα, εμαλάκωσα. Η γλώσσα μου ημέρεψε. Πονάω να την αφήσω χείρα με τους εχθρούς μου, να αφήσω το γιο μου ορφανό. Πάω στα λιβάδια, πλάι στα κρογιάλι, να λούσω το σώμα μου, να καθαρθώ από το άγος και να ξεφύγω από τη βαριά οργή της θεάς. Και εκεί που θα βρω το παπάτι, το θα σκάψω το χώμα, να θάψω τούτο το ξύφος, το ξύφος μου, το απεχθέστατο όπλο, εκεί που δεν θα το δει κανένας πια. Ας φροντίσουν γι' αυτό εκεί κάτω η νύχτα και ο Άδης. Γιατί από τότε που το δέχτηκα στο χέρι μου, δώρο του ανελαίη του Έκτορα, άλλο καλό από τους Αργίους δεν εγνώρισα. Και λέει αλήθεια ο λόγος των ανθρώπων. Δώρα των εχθρών, άδωρα και ανώφελα. Γι' αυτό και στο εξής θα ξέρουμε να σεβόμαστε τους θεούς. Θα μάθουμε να υποχωρούμε στους Ατρίδες. Είναι η αρχηγή μας. Οφείλουμε να υποχωρούμε, έτσι δεν είναι? Άλλωστε, ακόμα και αυτά που έχουν δύναμη ακατάλητη, ακόμα και αυτά που μας γεμίζουν δέος, υποχωρούν μπροστά στα αξιώματα. Χιονοσκέπαστοι χειμώνες δίνουν θέση τους στο καρποφόρο θέρρος και ο τρομερός κύκλος της νύχτας κάνει στο πλάι για την αυγή με τα λευκά της άλογα ώστε να λάμψει το φως. Τρομερός όγκος των ανέμων κοιμίζει το πέλαγο που στενάζει και ο πανδαμάτο ρύπνος λύνει όσα έδεσε. Δεν τα κρατάει δεμένα αιώνια. Πώς εμείς δεν θα διδαχθούμε να είμεθα σόφρονες? Εγώ πάντως θα είμαι. Γιατί τώρα ξέρω ότι και τον εχθρό πρέπει να τον μισούμε τόσο όσο κάποιον που δεν θα είναι για πάντα εχθρός και το φίλο πρέπει να τον τιμούμε και να τον βοηθάμε τόσο όσο κάποιον που δεν θα μείνει για πάντα φίλος, γιατί με τους πολλούς ανθρώπους το λιμάνι της φιλίας δεν είναι ασφαλές. Ωστόσο, αυτά θα πάνε όλα καλά. Εσύ, γυναίκα, πήγαινε μέσα και παρακάλεσε να δώσουν οι θεοί να εκπληρωθούν ως το έσχατο όλα όσα υπόθεσε η καρδιά μου. Και εσύ, συντρόφια μου, κάντε για μένα ό,τι και αυτή. Και αν έρθει ο Τεύκρος, πείτε του να είναι καλός μαζί σας και να φροντίσει για μένα. Εγώ τώρα θα πορευθώ εκεί που έχω να πορευθώ. Κάντε για μένα αυτό που σας ζητώ και ίσως σε λίγο, ας είμαι τώρα αφουτυγμένος στη δυστυχία, να μάθετε ότι έχω σωθεί. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτά λοιπόν για σήμερα. Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μοιράζομαι έτσι αυτές τις θεατρικές στιγμές μαζί σας. Εάν δεν έχετε ακόμη κάνει την εγγραφή σας, μπορείτε να την κάνετε τώρα κάνοντας κλικ στο λογότυπο και στο καμπανάκι στη 7Arts, όπως επίσης να μας κάνετε follow στα social media, στο Instagram και στην ομάδα μας στο Facebook. Από εμένα και τη 7Arts, πολλά φιλάκια μέχρι το επόμενο επεισόδιο.